Λοιπόν, Γιώργο, ναι. Καταρχάς πώς αισθάνεσαι που ενώ συνήθως είμαστε σε αυτή την απόσταση παίζοντας, είμαστε ξανά στην ίδια απόσταση αλλά χωρίς τα όργανά μας. Δηλαδή έχουμε αυτή τη συνομιλία, αλλά χωρίς τα τύμπανα εγώ και χωρίς το μπάσο εσύ. Αυτή η απόσταση που είμαστε τώρα συνήθως δεν υπάρχει στο παίξιμο. Ή είμαστε πολύ κοντά ο ένας πάνω στον άλλον, όταν είναι μικρό το μέρος. Λόγω των συνθηκών, των συνθηκών, ναι. Ή είμαστε πάνω σε μεγαλύτερες σκηνές που είσαι στην άλλη άκρη. Ναι, σωστά. Ναι. Έτσι είναι έτσι πιο ωραία. Εντάξει. Η αμεσότητα όμως εξακολουθεί να υπάρχει. Εγώ έτσι το βλέπω. Ακριβώς. Πες μας, καταρχάς, ποιες είναι οι δουλειές που θεωρείς ότι σε αντιπροσωπεύουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σου. Ναι. Με αντιπροσωπεύουν. Σίγουρα με αντιπροσωπεύει το ένα CD που έχω βγάλει εδώ και 2 χρόνια που λέγεται Το Ταξίδι. Γιατί είναι δικιά μου δουλειά. Από εκεί και πέρα με αντιπροσωπεύει σίγουρα. Με αντιπροσωπεύουν 2 δουλειές του Δημήτρη του Καλατζή που έχω παίξει. Που το ένα είναι αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη και το άλλο στον Μίκη του Θοδωράκη που έχουμε παίξει μαζί σε αυτές. Mm. Με τον Τάκη Μπαρμπέρι. Πόσους δίσκους έχετε με τον Τάκη? Δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι τρεις σίγουρα. Τρεις σίγουρα. Ναι. Αλλά είναι και πάρα πολλά χρόνια που... Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια με τον Τάκη που συνεργαζόμαστε. Και με το Rex έχουμε παίξει, έχουμε κάνει ένα CD. Με το Murphy. Θυμάστε τον Mark Murphy. Ναι. Murphy σωστά, που έχουμε, ναι, κάνει ένα CD, ένα live. Ένα live CD στο Gazarte. Ένα με το Λαδόπουλο, τον Αντώνη. Αν μου διαφεύγει κάτι... Ωραία, εμένα τώρα μου έρχεται στο μυαλό κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πολλές φορές συνυπάρξει σε στούντιος, ναι, σε συνθήκες ηχογράφησης, ναι, και πάντα παρατηρούσα ένα πολύ διατηρητικό τρόπο να αποδέχεσαι κάποια λάθη που κάνουμε ή κάνεις εσύ συγκεκριμένα, γιατί όλοι κάνουμε λάθη στη διάρκεια της ηχογράφησης, απλά... Κάποιοι επιλέγουμε να είμαστε πολύ αυστηροί και να μην αφήνουμε να περάσει τίποτα και να διορθώνουμε τα πάντα. Και κάποιοι επιλέγουμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί με τα λάθη μας. Ναι. Και πολλές φορές παρατηρώ τον τρόπο σου και πώς αφήνεις κάποια λάθη με τρομερή, ας πούμε, αποδοχή. Ναι. Και θα ήθελα να μου πεις τι σκέφτεσαι εκείνη. Δεν έχει τύχει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε παίξει πολλές φορές και χιλιάδες ώρες, δεν έχει τύχει ποτέ να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Και όντως την έχω ως απορία. Ναι. Ποια είναι δηλαδή η γνώμη σου για το λάθος? Ωραία, ωραία. Και ποιο είναι το λάθος που εσύ αποδέχεσαι και αφήνεις να υπάρχει, ακόμα και σε μια ηχογράφηση που ξέρουμε ότι μένει για πάντα, και ποιο είναι το λάθος που δεν αφήνεις να περνάει? Ναι. Καταρχήν, είναι φανταστική ερώτηση αυτή, γιατί εγώ συνήθως δεν κάνω λάθη. Δεν κάνω ποτέ λάθη. Καλά, ναι. Γι' αυτό θα ρωτήσα μόνο. Λοιπόν, επειδή κάνω πολλά λάθη εγώ. Όλοι μας κάνουμε πολλά λάθη. Δεν υπάρχει. Εσύ κάνεις λιγότερα λάθη. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Δεν τα αφήνω να φανούν. Αλλά μετά από κάποιο καιρό έχω αποδεκτεί το λάθος και επειδή έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν σημεία ή κομμάτια τα οποία μπορεί να είναι αλάθαστα, αλλά να μην μου αρέσουν και να υπάρχουν κάποια κομμάτια που έχουν βγει μουσική, για μουσική μιλάμε πάντα, τα οποία έχουν λάθη, αλλά περνάνε και μου αρέσουν. Και νομίζω ότι το λάθος είναι μια ζωντανή κατάσταση, ένα σημείο το οποίο δεν ξέρω τι, αν γίνεται πλήση εγκεφάλου, αλλά μπορεί να το συνηθίσεις, μπορεί να το περιμένεις. Κάνει το κομμάτι λίγο ζωντανό, δηλαδή σαν, ναι, ναι, ξέρεις, επειδή το λάθος είναι μέρος της ζωής μας, το έχω αποδεχτεί. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και λάθη που δεν γίνεται να τα κρατήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το συναίσθημα το έχω από τη στιγμή που έχω ακούσει CD τα οποία έχουν λάθη μέσα. Στην jazz μουσική σίγουρα υπάρχουν CD τα οποία έχουν λάθη, yeah, και τα έχουν αφήσει και μέσα γραμμένα και γίνει μεγάλη επιτυχία ο δίσκος, ο χύψη. Επομένως, αποφάσισα να το αφήνω το λάθος. Και καμιά φορά τώρα που το λες και το σκέφτομαι, είναι που το λάθος είναι που το κάνει και πιο γοητευτικό τελικά το... Ναι, έχει μια περιπέτεια το λάθος από μόνο του. Δηλαδή, ας πούμε, πώς να το πω, σαν να περιμένεις το λάθος, σαν να το δέχεσαι μετά το λάθος, σαν να λες τελικά ωραίο είναι. Ναι, εντάξει,
Είναι κάτι, είναι κάπως. Δημιουργεί ένα μύθο το λάθος από μόνο του, μια ιστορία. Η ιστορία του λάθος. Ωραία. Παραμένω ακόμα στις ηχογραφήσεις και συγκεκριμένα στο προσωπικό σου project. Ναι. Το οποίο μέσα έχει και αρκετή απαγγελία. Ναι. Με αφορμή αυτό, χωρίς δεν θέλω να σταθώ στο κομμάτι της απαγγελίας, θέλω να σταθώ περισσότερο στο κομμάτι το από πού αντλείς, ας πούμε, έμπνευση. Από πού, με ποιο τρόπο εμπνέεσαι ώστε να γράψεις μουσική. Γενικώς. Ή να παίξεις, έστω και ένα live, ας πούμε. Ναι, ναι. Όχι μόνο να συνθέσεις. Ναι. Και στο κομμάτι της εκτέλεσης, ερμηνείας. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται αυθόρμητα χωρίς να τα πολύ σκεφτώ. Σίγουρα υπήρχε απαγγελία επειδή θεώρησα ότι η μουσική που έχω μέσα μου, η οποία είναι ένα copy-paste, όχι ακριβώς, είναι η δική μου προσέγγιση, προσπάθεια να αναπαράγω κάτι που έχω ακούσει. Δηλαδή είναι σαν να είναι άσκηση γραψίματος, σύνθεσης. Δηλαδή άκουσα κάτι που μου αρέσει, λέω για να δω πώς το παίζει, τι ακόρδα χρησιμοποιεί, να γράψω κάτι παρόμοιο. Mm. Επομένως, όλη αυτή μου προσπάθεια γεννάει τα κομμάτια που έχω γράψει. Αλλά επειδή θεωρώ ότι... Εννοείς δηλαδή ότι η προσπάθεια από μόνη της να μπει στη διαδικασία... Ναι, δεν υπάρχει καινοτομία στη μουσική μου. Ναι. Η μουσική μου είναι, ακούω κάποιο κομμάτι, ας πούμε, του Χ καλλιτέχνη, μου αρέσει πάρα πολύ, παρατηρώ τη φόρμα του, το τι ακόρδα χρησιμοποιεί, λέω για να δοκιμάσω να παίξω λίγο με τα ακόρδα, σαν άσκηση δηλαδή. Μια άσκηση είναι, η οποία τελικά μια καταλήγει... Εξάσκηση, έτσι. Μια καθημερινή εξάσκηση, η οποία καταλήγει να βγει ένα κομμάτι το οποίο το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Η αλήθεια είναι όμως ότι επειδή θεωρώ ότι δεν καλύπτομαι απόλυτα από την ικανότητά μου για να γράψω μουσική και να συνθέσω και να ενορχιστρώσω κάτι, λόγω αδυναμίας, δηλαδή δεν το έχω πάει στην τρομερή πίστα, στο επίπεδο 5-10, ξέρω εγώ, ήθελα να γράψω, να χρησιμοποιήσω και κάποια πράγματα που διάβαζα και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και απαγγελία. Δηλαδή, βέβαια αυτό είναι μπερδεμένο και με μια κατάσταση η οποία άκουγα πάντα πολύ μουσική αλλά δεν καλυπτόμουν απόλυτα. Νομίζω ότι μαζί με την απαγγελία, με το γράψιμο κάποιων πραγμάτων, πλησιάζω πιο πολύ στο να δώσω αυτά που θέλω στον ακροατή.
σε όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε μόλις, άκουσα πολλές φορές τη λέξη άσκηση, εξάσκηση. Ναι. Και ως γνωστόν, τουλάχιστον για όσους το γνωρίζουν, εμείς οι jazz μουσικοί έχουμε μία διαβίου μάθηση με τον τρόπο, με την έννοια της μελέτης, και έχουμε ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μας και στη μουσική, όπου πρέπει να μελετάμε εφόρους ζωής. Ναι. Αυτό πώς μπορείς, πώς χωράει μέσα στη ζωή σου, πώς χωράει μέσα στις υποχρεώσεις σου, πώς χωράει μέσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις, πώς μπορείς να ισορροπήσεις δηλαδή το jazz μουσικό που πρέπει να μελετάει κάθε μέρα και την αγωνία, ναι, αυτή να γίνεσαι καλύτερος, ναι, με όλες τις άλλες υποχρεώσεις της ζωής σου, που είναι πολλές φορές ανηλυμένες και είναι πιεστικές και δεν χωράνε καμία αναβολή. Ναι. Πώς μπορείς όλο αυτό το πράγμα και πώς εν τέλει αυτό σου ταράζει ή έχεις καταφέρει να βρεις μια ισορροπία μέσα σε, ναι, αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που έχω μια τάση να είμαι ταπεινός υπερβολικά, γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα, παρόλο θα τολμήσω να πω ότι παρόλο που έχω περισσότερες υποχρεώσεις λόγω της οικογένειας, ότι βελτιώνουμε παιχτικά. Παρόλο που οι ώρες άσκησης είναι πολύ λιγότερες από αυτές που χρειάζομαι. Αν δω στο παρελθόν μου, άμα ρίξω μια ματιά, θα δω ότι έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά έχω κάνει πάρα πολλές ώρες λάθος μελέτη. Επομένως, είναι σαν να βρίσκεσαι στον τοίχο και να προσπαθείς να σπρώξεις ένα τοίχο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου. Υπάρχουν τεχνικές μελέτης. Υπάρχουν τεχνικές για να κρατήσεις το μυαλό σου alert, έτσι ώστε να κοιτάξεις ομά και να βρεις το τι ακριβώς χρειάζεται για να βελτιώσεις κάποια πράγματα. Επομένως, παρόλο που υπάρχουν λιγότερες ώρες μελέτης, χρησιμοποιώντας λίγο περισσότερο το μυαλό, καταφέρνεις πράγματα τα οποία δεν περίμενες. Επομένως, επειδή η μουσική δεν βγαίνει από τα δάχτυλα και βγαίνει από το μυαλό, νομίζω ότι απόλυτα πρέπει να χρησιμοποιείς το μυαλό σου για να βρεις τα σημεία που σε δυσκολεύουν. Η μελέτη για σένα συνδέεται μόνο με το αποτέλεσμα του να παίζεις καλύτερα μουσική ή έχει γίνει και ένα κομμάτι αναπόσπαστο που αυτή καθ' αυτή σου δημιουργεί και μια ψυχική ηρεμία, δηλαδή λειτουργεί εν ολίγη σαν διαλογισμός ή κάποιος μπορεί να το πει σαν προσευχή. Αυτό είναι. Ξέρεις, δηλαδή μπορεί να ξεκινάμε να μελετάμε μόνο και μόνο για να μάθουμε να παίζουμε καλύτερα τη μουσική μας, και στο τέλος να φτάνουμε να έχουμε την ανάγκη να μελετήσουμε μόνο και μόνο γιατί αυτή η διαδικασία από μόνη της μας ισορροπεί και μας φέρνει στο κέντρο μας και στον εαυτό μας και είναι μια ώρα δική μας 100%. Εσένα λειτουργεί έτσι καθόλου? Λειτουργεί πολύ έτσι και θεωρώ ότι τελευταία έχω χάσει αυτή την κατάσταση του ζεν, του διαλογισμού που πρέπει να έρθεις για να είσαι παραγωγικός και προσπαθώ να τη βρω. Επομένως, το εξηγείς απόλυτα. Δηλαδή, είπα πάρα πολλά λόγια και το είπες με δύο λόγια. Είναι η κατάσταση που πρέπει να φτάσεις για να είσαι παραγωγικός. Αυτός ο διαλογισμός. Είναι μέρος της ζωής αυτός ο διαλογισμός. Ναι. Εσύ, από όλα τα χρόνια που σε γνωρίζω, και γενικά είναι γνωστό αυτό για σένα, είσαι εξαιρετικά εργατικός. Ναι. Ακόμα και τώρα που είσαι πάρα πολλά χρόνια στη σκηνή, είσαι διατεθειμένος να πάρεις τον μπάσο σου, το κόντρα μπάσο, το τεράστιο αυτό όργανο, τους ενισχυτές σου και να τρέξεις να παίξεις οπουδήποτε, υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Έχεις τρομερές αντοχές. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι επιλογή σου, απλά έχεις μια ανθεκτικότητα παραπάνω από τους άλλους? Πώς έχεις αυτή την ικανότητα? Κοίταξε, δεν νομίζω ότι έχω ανθεκτικότητα. Θεωρώ ότι είμαι πολύ κοντά στη φύση. Και θα σου εξηγήσω τι λέω. Επειδή εγώ δούλευα και με τον πατέρα μου χειρονεκτική εργασία και τον βοηθούσα και μπορεί να ανεβοκατεβαίνει στα σκαλιά μιας οικοδομής πάρα πολλές φορές, σίγουρα αυτό το πράγμα ξέρω να το χειρίζομαι και είναι μέρος της ζωής μου.
από έναν άλλον άνθρωπο, ένα παιδί που έχει ένα πατέρα ο οποίος, ας πούμε, κάνει μια άλλη δουλειά καθιστική και δεν τον έχει μάθει να σηκώνεται, να κουνάει τα πόδια του. Επομένως, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κουνήσει τα πόδια του, του φαίνεται πολύ πιο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι έχω πάρα πολλές αντοχές. Έχω μια φυσική ικανοποιητική φυσική κατάσταση, αλλά έχω το θέλω και το κάνω. Αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχω αντοχές. Mm. Είναι η διάθεσή μου και επειδή το έχω πιάσει ζωή μου αυτό το πράγμα, να μπορώ να κουνώ τα πόδια μου και να κατεβαίνω σκάλες και να κουβαλάω και, και να αφιερώνω κάποιες ώρες στη μουσική, το κάνω αβίαστα, χωρίς... Ωραία. Χωρίς. κάτι τελευταίο. Ναι. Ποια είναι η σχέση σου με την τελειότητα, δηλαδή με την ανάγκη, επειδή εμείς στη jazz μουσική πάντα υπάρχει ο ανταγωνισμός, πάντα όσο καλά και αν παίζεις θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα και εσύ θα είσαι πάντα καλύτερος από κάποιον άλλο. Και επειδή παίζουμε μια μουσική που καλός ή κακός ήρθε από μια άλλη ήπειρο, ναι, και είναι πολύ πιο δύσκολο για μας να φτάσουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι παίζουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, τι σχέση έχεις εσύ με την τελειότητα που έχεις στο μυαλό σου ή την επιδίωξη να γίνεις όσο δυνατόν καλύτερο, ποια είναι η σχέση σου με αυτή την τελειότητα στο όργανο και στη μουσική? Ναι, κοίταξε, η τελειότητα με τρομάζει γιατί έχω δει, ας πούμε, την τεράστια αδυναμία μου να καταφέρω κάποια πράγματα. Δηλαδή, μερικές φορές θεωρώ ότι είμαι και πλάκας, αλλά το έχω πάρει απ' την άλλη. Να ανεβάσω το μίνιμουμ. Τελειότητα δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Δεν πιστεύω, ας πούμε, στην τελειότητα. Απλώς πρέπει να καταφέρεις να είσαι τόσο alert να διορθώσεις το λάθος που αντιμετωπίζεις σε κάθε γωνιά της μουσικής σου περιπέτειας και του παίξηματός σου. Αυτό. Δεν πιστεύω στην τελειότητα. Έχω δει ανθρώπους δίπλα μου που περνάνε οι οποίοι. Τι γίνεται. Τρομερό ταλέντο, δηλαδή. Παθαίνω πλάκα. Και βλέπω πόσο μικρός είμαι μπροστά σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σταματήσω τη ζωή μου. Thank you.
Πώς ισορροπείς όταν εκεί που νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ καλός, ξεχωριστός ας πούμε από το μέσο όρο, ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος που το κάνει να φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ότι το κάνεις εσύ ή εγώ, και πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα? Κοίταξε, θεωρώ ότι η φύση είναι άδικη. Άδικη. Μέσα στην όλη σοφία που είναι. Σκληρή δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Σκληρή ανάλογα πώς θα αντιμετωπίσει κάποιος. Δηλαδή, άμα ξαφνικά βρεθώ με έναν πολύ δυνατό δίπλα μου, θα πρέπει να τον αντιμετωπίσω. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, από την ομορφιά μέχρι τη σωματική διάπλαση, μέχρι οτιδήποτε. Αλλά εκεί πέρα μπαίνει η ερμηνεία που δίνει στον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι πολύ καλό πράγμα, αλλά πρέπει να έχει κάποια όρια. Δηλαδή, ο εγωισμός σε βοηθάει να σταθείς στα πόδια σου. Στο να αναπτύξεις κάτι το οποίο τελικά μπορείς να υπάρχεις και εσύ δίπλα σε αυτό το τέλειο που είναι δίπλα σου. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο όπλο. Και το δεύτερο όπλο είναι ότι αγαπάς το όμορφο, το λες, το επιβραβεύεις, το αγκαλιάζεις. Δεν είσαι ξυνισμένος μπροστά στο όμορφο. Δηλαδή, ξέρεις, και αμέσως αυτό το πράγμα λειτουργεί. Είναι σαν να το κάνεις δικό σου. Είναι σαν να το κάνεις δικό σου, και η αλήθεια είναι ότι φτιάχνεις μια ωραία κατάσταση, γιατί και αυτός ο καημένος που είναι όμορφος, δηλαδή τι φταίει, ας πούμε, που είναι όμορφος. Δηλαδή πρέπει να τον πολεμάμε όλοι. Ναι. Δηλαδή, ο ταλαντούχος που είναι δίπλα σου, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να είσαι ξινομούρης απέναντί του, ξινός? Όχι. Το επιβραβεύεις και το βάζεις δίπλα σου να συμπλέει, γιατί παίρνεις πράγματα από αυτό και προφανώς παίρνει και αυτός από σένα. Ωραία, ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Συνήθως τώρα εμείς όταν κυκλοφορούμε στην Αθήνα και κάποιος που δεν μας γνωρίζει με ρωτήσει, ας πούμε, εμένα, τι δουλειά κάνεις και του πω μουσικός, θα μου πει «Α, ωραία, πού παίζεις?» Οπότε, ξέρεις, αν δεν παίζεις κάπου συγκεκριμένα σε κάποιο μαγαζί με κάποιο γνωστό, πολύ γνωστό όνομα, είναι σαν να μην υπάρχεις. Βέβαια, εμείς ως jazz μουσικοί έχουμε ένα άλλο τρόπο που υπάρχουμε. Εσύ πώς υπάρχεις, πώς δουλεύεις, πού δουλεύεις, πού μπορεί κάποιος να έρθει να σε ακούσει, ναι, σε τι μέρη, με τι συχνότητα, πες μας λίγο. Πώς είναι η ζωή σου επαγγελματικά, στις εμφανίσεις σου και σε αυτά? Ναι. Καταρχήν, οτιδήποτε γίνεται το ενημερώνω στη σελίδα μου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα. Δεν έχω... ναι, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Δεν το έχω πολύ καλά με την τεχνολογία, γιατί έχω δύο σελίδες στο Facebook, τώρα το θυμήθηκα. Και έχω να επισκεφτώ τη δεύτερη σελίδα πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, οτιδήποτε κάνω το ενημερώνω. Βγαίνουν κάποια παίξηματα, συνήθως είναι μικρότερα μπαράκια που παίζουμε. Έτσι κι αλλιώς μουσική του δρόμου είμαστε,
όπως επίσης μουσική και μεγάλων. Ναι, από πολύ μικρά μπαράκια μπορείς να παίζεις μέχρι το Μέγαρο Μουσικής ή το Ιδρυμανιάρχος. Αυτά υποτίθεται είναι, όχι υποτίθεται, είναι μεγάλη χώρη. Αλλά οτιδήποτε γίνεται, δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή το σου. Το βασικό που είναι αξιοσημείωτο και αξιολόγου είναι ότι έναν τζαζ καλό μουσικό μπορεί να το δει τη μία μέρα σε ένα πολύ μεγάλο venue, σε ένα θέατρο που θα χρειαστεί να πληρώσει ενδεχομένως κάποιος ένα σεβαστό ποσό για να πάει να τον δει και μπορεί την μεθεπόμενη μέρα να το δει σε ένα καταγώγιο εντός εισαγωγικών, ναι. Που όμως ο μουσικός αυτός να βάζει την ψυχή του το ίδιο και πολλές φορές εντυπωσιακά περισσότερο και στο μικρό μαγαζί σε σχέση με το μεγάλο μέρος, χωρίς να υποτιμάει το ένα το άλλο. Ναι. Αυτό είναι αξιολόγου. Ναι, είναι. Κοίταξε, όσοι αποφασίζουν να μην παίζουν μόνο στο σπίτι τους, κάνουν τέτοιες δουλειές. Εμένα μου αρέσουν, συγκεκριμένα εμένα μου αρέσουν τα μικρά μπαρ να παίζω. Έχει να κάνει με το πόσο ζεστός είναι ένας χώρος ή δεν είναι. Από εκεί και πέρα, αποφασίζεις να παίζεις σε κάποια άλλα να παίζεις λιγότερο και αναλόγως και τα φεγγάρια σου, ξέρω. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ.